πολύ ιδιαίτερη ημέρα σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Συμβιώθηκαν 20 χρόνια από την κατάρτιση του κυπελλικού δάσου. Εγώ ζούσα εδώ με αυτά τα παιχνίδια, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω. Από τι άλλε μέρε, μάλλον σου πάω, ειδικά σε ευρυλικό. Είμαι χαρούμενο γιατί βρεθήκαμε σε αυτή την χρονική στιγμή να παίζουμε με τον ΠΑΟΚ και όλα τα επάγγελματα που εγώ μεγάλωσα μαζί του. Κοίμησα πάρα πολύ όμω. Από εκεί πέρα, όσο αφορά το παιχνίδι, εντάξει, ήταν όσο έδινα και στον ΠΑΟΚ για την αυτοαπορία του στο ποτάσμα. Ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ δυνατό, ανάμεσα σε δύο ομάδες που είναι έξω δυνάμεις. Καταφέραμε και γυρίσαμε ένα παιχνίδι που, στο οποίο βρισκόμασταν 16 πόντους πίσω, παίζοντας την άμυνα που συνεχίζουμε να παίζουμε. Στο ΠΑΟΚ κάποιος μέχρι και τη διάρκεια την άμυνα που συνεχίζει να παίζει. Για από εκεί το παιχνίδι πήγαινε πόντο-πόντο, καλάθι από καλάθι και ήταν θέμα τύχης, σουτ, όπως εμείς το χάσαμε στο τελευταίο σάσα, θα μπορούσαμε να το είχαμε βάλει και να είχαμε κερδίσει. Έτσι ο Πάοκ το τέλος δεν βάλαμε στο καλάθι και κέρδισε στην παράταση. Έτσι είναι το μπάσκετ, γι' αυτό για μένα ήταν το καλύτερο άθλημα. Εμείς κοιτάμε τη συνέχεια, έχουμε όπως και ο 4 παιχνίδια ακόμα. Θα τερματίσουμε στην πέμπτη θέση για να ξαναδούμε να παίξουμε την Πάοκ πλέον. Για να δούμε τι θα κάνουμε μετά στη συνέχεια του βαθμού. Και πάλι στην αρχή του ΠΑΟΚ, τώρα από εκεί πέρα όλα τα άλλα είναι δεύτερα. Μα όταν ένα παιχνίδι κρίνεται στο τελευταίο σουτ, για μένα ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι να το βλέπει κάποιο. Και ήταν κρίμα που ήταν μόνο το 800 άτομα στο γήπεδο. Ήταν ένα παιχνίδι που άξιζε να το δει, μάχη σώμα με σώμα, δυνατό παιχνίδι, αδικό παιχνίδι. Και στο τέλο κέρδισε ο πιο τυχερό στην άποψή μου. Κατέθεσε πριν από λίγο ο προπονητής σου σχετικά με την αντιμετώπιση που είχε η ομάδα σου από την διευθυνσία ελληνικής βάθμισης. Και σε ρωτάω γιατί σε πολλά χρόνια τα γήπεδα και ξέρω ότι πάει σαν κόσμο. Λάθη γίνονται από όλες τις όπως και εμείς κάνουμε. Λάθη έχει γίνει έστω λάθη. Από εκεί και πέρα, σαφώς γίνανε κάποια φάουλ ξεκάθαρα. Θεωρώ ότι το φάουλ που έγινε στον Γιακόπουλο στο τέλος ήταν φάουλ 100%. Που εκεί το παιχνίδι πηγαίνει πάλι στην ισοπαλία, αν ο Νίκος βάλει τις βολές. Δεν δόθηκε και ήταν καθαρό φάουλ. Άποψη μου, έτσι. Γιατί θεωρώ ότι κάποιοι κάνουν λάθη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δόλωση έτσι κι αλλιώς. Είναι λάθη, έτσι. Δεν είναι το πράγμα. Όλοι κάνουμε λάθη. Από εκεί και πέρα όμως, να απαντήσω σε μια ερώτηση που έγινε προηγουμένως, η οποία ήταν μια επιμονή. Δηλαδή, είπε ο κόουτς ότι χάσαμε ένα παιχνίδι το οποίο αξίζαμε να κερδίσουμε. Σαφώς αξίζαμε να κερδίσουμε. Αν είχε πει το τριμπούδο του Σάσα, θα είχαμε κερδίσει. Αξίζαμε να κερδίσουμε. Δεν χάσαμε από τη θυσία ή από τίποτα άλλο. Χάσαμε επειδή χάσαμε το τελευταίο σου. Αν είχε μπει, θα είχαμε κερδίσει και θα ήταν όλα μια χαρά. Πάλι θα είχαν γίνει λάθη από τη θυσία, πάλι δεν θα είχαν δώσει κάτι φάουλ σε εμάς ή στον ΠΑΟΚ. Αυτό συμβαίνει σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε ένα τέτοιο συγκεκριμένο παιχνίδι που έχει τόσες πολλές παθές, όλα ενός παιχνίδι. Απλά τα ξεκάθαρα φάουλ πρέπει να δίνονται αυτά. Μιχάλη, δεν ήθελα να σε ρωτήσω το παιχνίδι, τα είπες άλλωστε. Ήσουν και εσύ σήμερα πρωταγωνιστής, αλλά ήταν πρωταγωνιστής σήμερα το Πόκτο Σαραλαμπίδης. Και είστε από τους μεγαλύτερους ηλικίες στο πρωτάθλημα, δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό για σένα. Και είσαι από και πρωταγωνιστής και στα άλλα παιδιά της Κυψιάς, δεν είναι δηλαδή μόνο του σημερινού, έτσι. Και το ίδιο Κώστας. Αυτό τι λέει για σένα. Τι για μένα. Ναι. Για μένα γιατί λέει για τους άλλους. Γιατί για μένα ξέρω. Αυτή είναι η δική σου γνώμη τέλος πάντων, αυτό θέλουμε. Καταρχήν εγώ είμαι χαρούμενος με τον μπάσκετ. Βασικό αυτό. Είμαι πολύ τυχερός που είμαι σε μια ομάδα η οποία με έχει στηρίξει. Εγώ προσπαθώ κάθε φορά να δίνω το καλύτερο με αυτό. Είμαι τυχερός που έχω έναν προπονητή ο οποίος με στηρίζει. Έτσι. Εγώ πλέον προσπαθώ να δίνω το καλύτερο με αυτό για να κερδίσουμε τα παιχνίδια και να δίνω να είμαι το παράδειγμα όπως σας πες το. Και από εκεί και πέρα κάνω κάθε μέρα δύο σπουδές μόνος μου. Πάντα το έκανα. Φαντάζομαι και εγώ έκανα το ίδιο, ότι καταρχήν όταν αγαπάς κάτι δεν το παρατάς. Εγώ θέλω πάντα να παίζω σε υψηλό επίπεδο, προσπαθώ να δίνω τον εαυτό μου σε υψηλό επίπεδο. Και το πιο βασικό από όλα μου αρέσει να χάνω. Οπότε καλό είναι κάποια πράγματα να γίνονται παραδείγματα. Γιατί γενικώ στην Ελλάδα έχουμε τάσει να επικεφαλίζουμε του πάντε όταν δεν από κάποια ηλικία, αυτέ τι μεγάλε που μπορούν να κάνουν να δείξει. Νομίζω ότι όλοι μα, όσοι παίζουμε και οι πιο μικροί, οι πιο μεγάλοι, είμαστε παραδείγματα. Αυτά ο καθένα δουλεύει περισσότερο ή λιγότερο. Αυτό εξαρτάται από τον καθένα. Τι κάνει στον εαυτό, τι κάνει, πώ προσέχει το σώμα του, πώ προσέχει τη διατροφή του, τα πάντα. Εγώ είμαι χαρούμενο πάλι στο πρώτο βάσκετ, είμαι πολύ τυχερό που είμαι σε μια ομάδα που είναι κυρισία, με όλου του ανθρώπου που περιβάλλουν την ομάδα. Και θα είμαι πάντα έτοιμο 100% για να κάνω κομμάτι. Είτε αυτή είναι η κυρισία, είτε είναι η παλαιμάδα.